εκκίνηση δόθηκε από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και ο αγώνας ξεκίνησε. Χιλιάδες δρομείς έλαβαν μέρος στον ημιμαραθώνιο και τους δρόμους μικρότερων αποστάσεων του 7ου Olympic Day Run σε όλο τον παραθαλάσσιο άξονα της Θεσσαλονίκης. Νικητής του ημιμαραθωνίου ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης της Σκοπηλασίας στο Παρίσι και ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής Αντώνης Παπακοσταντίνου. Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Εγώ είμαι κοπηλάτης. Τώρα έτρεχα στους Ολυμπιακούς Αγώνες πριν από 2 μήνες και είναι ο πρώτος μου αγώνας τρέξιματος. Δεν έχω ξανατρέξει. Το μοναδικό Ολυμπιακό ραν της χώρας διοργανώθηκε για 7η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι συμμετοχές που ξεπέρασαν τις 5.000 έσπασαν κάθε ρεκόρ. Ένας μεγάλος αγώνας που γίνεται σχεδόν σε 200 χώρες. Τρέχουν χιλιάδες παιδιά, σχολεία. Δεν είναι ένα δρομικό γεγονός, είναι μια γιορτή του Ολυμπισμού και των Ολυμπιακών αξιών. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που έχει τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι ο αγώνας που φέρει τους Ολυμπιακούς κύκλους. Η φετινή διοργάνωση είχε για πρώτη φορά 4 διαδρομές, ενώ συγκινητική ήταν η συμμετοχή ατόμων κάθε ηλικίας με αναπηρία. Είμαστε εδώ πέρα για να δείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι. Και η αναπηρία είναι εδώ. Το Olympic Run έτσι κι αλλιώς είναι θεσμός και γίνεται μόνο εδώ. Και δίνουμε έμπνευση στα νέα παιδιά. Κυνηγήστε τα όνειρά σας και όχι στο bullying, έτσι. Όχι στο bullying, παιδιά. Το 7ο Olympic Day Run συνδιοργάνωσαν το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και οι Δήμοι Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς.